που μας επιτρέπει την αξιοποίηση των δορυφορικών αναμεταδόσεων μέσω του δορυφόρου ΕΛΑΣΑΤ-2 και μας δίνει τη δυνατότητα να εγκαταστήσουμε τερματικά για την παροχή δωρεάν υψηλών ταχυτήτων ίντερνετ σε περισσότερα από 1.300 σημεία σε όλη τη χώρα. Στην περίπτωση αυτή, πρόσβαση στο δορυφορικό ίντερνετ θα αποκτήσουν σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και καταστήματα με κοινωνική προσφορά, τα οποία εδράζονται στα απομονωμένα νησιά μας, καθώς και σε απομακρυσμένες ορεινές ακριτικές περιοχές, σε περιοχές δύσβατες και απομονωμένες. Ως αποτέλεσμα θα έχουμε την άρση της τηλεπικοινωνιακής απομόνωσης και την παροχή ίσων ευκαιριών στους πολίτες αυτών των περιοχών. Και βέβαια, εδώ αντιμετωπίζουμε το χάσμα που υπήρχε, το χάσμα ευκαιριών εννοώ αυτή τη φορά, μεταξύ των κατοίκων των μεγάλων αστικών κέντρων και των κατοίκων της περιφέρειας. Ταυτόχρονα έχουμε αρχίσει και τοποθετούμε κεραίες Wi-Fi και σε λίγο Wi-Max για γρήγορο ίντερνετ σε πανεπιστημιοπόλεις, σε αρχαιολογικούς χώρους, σταθμούς, πολυσύχναστα αστέκια της νεολαίας, χώρους που δίνουν τη δυνατότητα στον κάθε ένα, στον επισκέπτη της χώρας μας, στον νέο άνθρωπο, να έχει εύκολη και δωρεάν γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα έχει μπροστά της μια μεγάλη πρόκληση. Ή να ακολουθήσει τη μεγάλη τεχνολογική επανάσταση που οδηγεί στις μέρες μας την παγκόσμια οικονομία, ή να μείνει ουραγός και να χάσει το τρένο της ανάπτυξης. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών πιστεύει ότι η Ελλάδα μπορεί και αξίζει να είναι ανάμεσα στις χώρες που αξιοποιούν, αναπτύσσουν και διαμορφώνουν τις νέες τάσεις ψηφιακής εποχής. Με το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, την ποιότητα ζωής των ίδιων των πολιτών. Προχωρούμε σε έργα. Έργα σημαντικά που αξιοποιούν την τεχνολογία αιχμής και αποτελούν το κλειδί που θα ανοίξει έναν κόσμο δυνατοτήτων και ευκαιριών σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα. Περισσότερους και ευθυνότερους τρόπους επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και ενημέρωσης. Ταχύτερη πρόσβαση στη γνώση, καλύτερη εξυπηρέτηση στις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες, άνθηση και ίσες ευκαιρίες για την τηλεεπιχειρηματικότητα. Προχωράμε στην ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς, μέρος των οποίων αποτελεί το ήδη ανακοινωθέν σχέδιο ύψος 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη του δικτύου των οπτικών ινών που θα φτάνουν μέχρι το τετράγωνο, το κτίριο ή ακόμα και το σπίτι του κάθε χρήστη. Είναι το γνωστό πρόγραμμα, το Fiber to the Home. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα σχέδια που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στη χώρα μας, το οποίο πιστεύουμε ότι θα αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών και θα καταστήσει την πατρίδα μας πρωταγωνίστρια στις ψηφιακές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Το σχέδιο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της ψηφιακής σύγκλησης 2008-2013 και αφορά την επένδυση σε ψηφιακές υποδομές με τη δημιουργία ενός δικτύου οπτικών ινών ανοιχτής πρόσβασης σε όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών και ψηφιακών υπηρεσιών. Με βάση αυτό, κάθε χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει υψηλές ταχύτητες πρόσβασης, τουλάχιστον 100 Mbps. Υπολογίζουμε δε ότι σταδιακά θα επιτευχθεί η διασύνδεση στο δίκτυο οπτικών ινών σχεδόν 2 εκατομμυρίων νοικοκυριών σε πάνω από 50 πόλεις της χώρας, των οποίων η καθημερινότητα θα αλλάξει με την εισαγωγή φθηνών και γρήγορων υπηρεσιών ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και επικοινωνιών. Ο κάθε πολίτης, η κάθε οικογένεια σύντομα θα μπορεί εύκολα, άμεσα και οικονομικά να απολαμβάνει μια σειρά από πρωτοποριακές υπηρεσίες, μια δέσμη πρωτόγνωρων παροχών. Ασύλληπτα γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση στο ίντερνετ, ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια και διαδικτυακή τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, υπηρεσίες βιντεοτηλεφωνίας και τηλεδιασκέψεων, περιήγηση στους τρισδιάστατους εικονικούς κόσμους και διαδραστικά παιχνίδια. Κυρίως όμως την επέκταση της τηλεϊατρικής, της τηλεεκπαίδευσης, της τηλεεπιχειρηματικότητας, της τηλεδιοίκησης, του web banking και φυσικά την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλα αυτά απαιτούν γρήγορες ταχύτητες, μεγάλο όγκο μετάδοσης δεδομένων. Κυρίες και κύριοι, η επένδυση σε ένα σύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών θα επεκτείνει τις ψηφιακές υποδομές και τα δίκτυα που έχουν ήδη αναπτυχθεί και θα προσφέρει στη χώρα μας την δυνατότητα να πρωτοπορήσει και να κερδίσει ένα πολύ μεγάλο αναπτυξιακό στοίχημα. Με το έργο αυτό θα επιτύχουμε την άμεση ενεργοποίηση μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων.
θα καλύψουμε το ψηφιακό χάσμα που χωρίζει την Ελλάδα από τις χώρες της Ευρωζώνης, διευκολύνοντας έτσι την εθνική ψηφιακή σύγκληση. Παράλληλα, εκτιμούμε ότι θα δημιουργηθούν σημαντικός αριθμός νέων θέσεων εργασίας, υψηλής εξειδίκευσης και θα αναβαθμιστεί η ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών με την προσφορά ποιοτικότερων υπηρεσιών στους καταναλωτές. Ταυτόχρονα, θα τεθούν οι βάσεις για μια νέου τύπου επιχειρηματική ανάπτυξη που θα στηρίζεται κυρίως στις τηλεϋπηρεσίες και θα μπορέσει να αποτελέσει εξαγώγημο προϊόν στην ευρύτερη περιοχή. Τα ωφέλη από την ψηφιακή αναδιοργάνωση που συντελείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αναμένεται να αγγίξουν πολύπλευρα όλους τους κρίσιμους τομείς για τη χώρα, από την υγεία ως την εκπαίδευση, από τις μεταφορές ως την επιχειρηματικότητα, από την έρευνα ως την ανάπτυξη, ως τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την απασχόληση. Δεν αποτελεί πλέον μακρινό μέλλον η εποχή της εφαρμοσμένης τηλεϊατρικής, στην οποία θα υπάρχει επικοινωνία γιατρού-ασθενούς από το σπίτι, θα λειτουργεί η τηλεσυμβουλευτική και η διάγνωση από απόσταση και θα υπάρχει άμεση πρόσβαση και διαβίβαση φακέλου ασθενών. Γίνονται ήδη σήμερα πραγματικότητα η τηλεεργασία, η τηλεεπιχειρηματικότητα, το ηλεκτρονικό εμπόριο, που δίνουν τη δυνατότητα σε χιλιάδες ανθρώπους να δουλεύουν από το σπίτι τους, που δίνουν λύσεις στο πρόβλημα της ανεργίας, που αποτελούν σωσίβιο στην ταραγμένη περίοδο της οικονομικής κρίσης που μαστίζει ολόκληρη την Ιφίλιο. Χάρη στο γρήγορο ίντερνετ, η εκπαίδευση γίνεται σήμερα προσιτή σε όλους, σε κάθε γωνιά της χώρας, από τη μια άκρη στην άλλη, μέχρι και το τελευταίο χωριό, με το πάτημα ενός κουμπιού. Οι μεγαλύτερες βιβλιοθήκες και τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου ανοίγουν τις πόρτες στον πολίτη που διψάει για γνώση, που θέλει να γίνει κοινωνός παιδείας. Χάρη στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων, οι συναλλαγές του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες απλοποιούνται. Η υποβολή αιτήσεων, η τακτοποίηση εκκρεμών υποθέσεων, η επίλυση διαφορών θα μπορεί πλέον να γίνεται από το σπίτι, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς άγχος, με εξοικονόμηση χρόνου και πάνω απ' όλα γρήγορα και αποτελεσματικά. Παράλληλα, σε κοινωνικό επίπεδο, η Ελλάδα μπορεί μέσα από την ευρυζωνική επανάσταση να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που για δεκαετίες απασχολεί τη χώρα μας. Τη σημαντική συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα και την ερήμωση ελληνικής υπαίθρου. Η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και υποδομών μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα που θα συγκροτήσει την εσωτερική μετανάστευση, καθώς θα προσφέρεται μέσω του διαδικτύου στους κατοίκους της περιφέρειας μια πληθώρα νέων δυνατοτήτων για εργασία, εκπαίδευση και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας. Κυρίες και κύριοι, όπως εύστοχα παρατηρεί και η ΕΕΤ, θα φανταζόσασταν ποτέ τη ζωή σας χωρίς ρεύμα και χωρίς τηλέφωνο? Με τον τρόπο αυτό πρέπει να αντιμετωπίζουμε σήμερα την ευρυζωνικότητα. Ως κοινωνικό αγαθό, ως δείγμα πολιτισμού, η ευρυζωνικότητα δεν αποτελεί πολυτέλεια, δεν είναι πλεονασμός. Συνιστά είδος πρώτης ανάγκης, είναι δικαίωμα για όλες τις ηλικίες, για όλες τις κοινωνικές ομάδες, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου, ανεξαρτήτως εισοδήματος, για τον κάθε Έλληνα πολίτη, για τον κάθε πολίτη του κόσμου. Μελέτες παρουσιάζουν ότι η επόμενη γενιά των αναλφάβητων θα αποτελείται από τους ψηφιακά αναλφάβητους, από τους ανθρώπους που δεν ακολούθησαν τις εξελίξεις της ευρυζωνικής εποχής, που δεν ενσωμάτωσαν τη χρήση και τα ωφέλη που προσφέρει το διαδίκτυο στην καθημερινή τους ζωή, που στερήθηκαν τις άπειρες δυνατότητες που τους προσφέρει για επικοινωνία, γνώση, ενημέρωση, διασκέδαση, εργασία. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες του σήμερα να γίνουν κοινωνοί της ευρυζωνικής κουλτούρας. Είναι θέμα παιδείας, πληροφόρησης, κοινωνικοποίησης. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να κατανοεί κανείς την εποχή στην οποία ζει και να συμβαδίζει με αυτή. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, χτίζει το μέλλον της κοινωνίας και των πολιτών της μέσα σε ευρυζωνικές βάσεις. Εισέρχεται στη νέα εποχή της επικοινωνίας αυξάνοντας ταχύτητα, βρίσκεται ήδη σε τροχιά σύγκληση με την Ευρώπη, αξιοποιώντας το έπακρο της σύγχρονης τεχνολογικής εξελίξης, δημιουργεί τις υποδομές, μετατρέπει το όραμα σε έργα και κάνει τα σχέδια πράξης. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών προσπαθεί να φέρει το αύριο στο σήμερα. Δικτυώνουμε τον κόσμο που έρχεται, περνάμε σε μια νέα περίοδο προκλήσεων και προσδοκιών, μετατρέπουμε τους κινδύνους σε ευκαιρίες, συνομιλούμε με τον κόσμο που έρχεται. Σας ευχαριστώ πολύ.